το Αμπασάμπι. Φύγαμε από το Ασουάν. Ακριβώς από κάτω είναι ο ποταμός Νείλος. Πόσο τεράστιο σε μέγεθος είναι. Νησίδες κατά τη στις όχθες βλέπουμε αυτές τις μορφολογικές διαβαθμίσεις μέσα στην έρημο και σε αυτά τα πέτρινα λωφίδια. Τώρα βρισκόμαστε στο νότιο άκρο της Αιγύπτου, πολύ κοντά στα σύνορα με το Σουδάν. Αυτή η χώρα δεν σταματάει να μας εκπλήττει με τα φυσικά της τοπία. Ο Νείλος είναι απλά τεράστιος και μεγευτικός. Τώρα φτάσαμε στο Αμπουσαμπέλ. Εδώ είναι αυτή η πανέμορφη λίμνη, η λίμνη Νάσερ, που εκτείνεται για 500 χιλιόμετρα σχεδόν μέγεθος.
Θα περπατήσουμε τώρα σε ένα αρχαίο μνημείο το οποίο βρίσκεται στο τέλος αυτής της μικρής περιήγησης που θα κάνουμε με τον οδηγό μας και μετά από εκεί θα δούμε το ναό τον οποίο χρησιμοποιούσε στην αρχαιότητα εδώ η Αιγύπτη της περιοχής. Και είμαστε τώρα στο ναό του Απεσαμπέλ, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό οικοδόμημα από την αρχαιότητα και βρίσκεται στο νότιο άκρο της Αιγύπτου, 30 χιλιόμετρα σχεδόν απόσταση από το Σουδάν. Είναι μια πανέμορφη τοποθεσία, εντυπωσιακή η κατασκευή μέσα στο βράχο. Και η θέα αυτού του ναού ήταν αυτή του, είναι αυτή η λίμνη να σου. Είναι σπουργητάκια της ερήμου. Έχουν λίγο κυπρινάκια αυτά. Είναι διαφορετικά από... Θα τις σκέφτεσαι εδώ. Πρωί. Πηγαίνει από το δέντρο γύρι και την τρώει. Και εδώ πέρα είναι το Abu Sabel. This is the Temple of Abu Sabel in southern Egypt. It's magnificent, spectacular. This is an area that is very close to modern-day Sudan, built by Ramses II, probably the greatest of all builders in Egyptian civilization. It's adjacent to the lake now, sir. So it has a beautiful natural surrounding all around, and the architecture is phenomenal. Βλέπουμε εδώ πάρα πολύ όμορφα οι όχθες, την ύλη και από εδώ μπροστά φυσικά το φαντασμαγορικό αυτό οικοδόμημα του Abu Sabel με τις τεράστιες αυτές τα τεράστια αυτά αγάλματα δημιούργημα του Ράμζη του Δευτέρου. Μια εντυπωσιακή κατασκευή που διαπερνά από την ιστορία και αφήνει τη σφραγίδα της και στον Αιγυπτιακό αλλά και στον παγκόσμιο πολιτισμό. Εδώ τώρα θα μπούμε μέσα σε αυτό το τεράστιο ναό. Το Abu Sabel είναι... νιώθεις μικροσκοπικός όταν πλησιάζεις αυτή την κατασκευή. Νιώθεις ότι σταματάει ο χρόνος και ότι βρίσκεσαι μέσα σε ένα ιστορικό παρελθόν το οποίο δεν το έχουμε καταλήψει ποτέ. Είμαστε μέσα τώρα στο οικοδόμημα αυτό. Βλέπουμε οι τοιχογραφίες είναι ακόμα σχετικά ανεξίτηλες. Βλέπουμε τα χρώματα. The colors
have resisted the elements and the passing of times, the centuries, and it remains beautiful, very, very impressive. You can really get lost here. Ναι, ναι. Και εδώ είναι το Άγιο των Αγίων, όπως τα αποκαλούσαν. Είναι το ιερό τους, το θυσιαστήριο. Και πάλι βλέπουμε την ίδια τεχνοτροπία. Χαμηλώνει το ταβάνι, ψηλώνει το δάπεδο και ο Θεός χαμηλώνει προς τον άνθρωπο και ο άνθρωπος ψώνεται προς τον Θεό. Έτσι ήταν η φιλοσοφία τους και η θεολογία τους. Βγαίνουμε από τον ναό, κυρίως ναό του Απουσεμπά, και βλέπουμε αυτή τη φανταστική φυσική ομορφιά. Βλέπουμε και το κτίριο, το οποίο είναι λελατομημένο εκ πέτρας μέσα στο βουνό. Φανταστική η τοποθεσία, φανταστικά όλα. Και εδώ είναι το καφενεδάκι, ακριβώς εδώ μετά τον ναό που επισκεφτήκαμε. Αναψυκτήριο, καφενείο. Από εδώ έχει πάρα πολύ ωραία θέα στη λίμνη Νάσερ. Είναι περίπου 500 χιλιόμετρα μήκος αυτή η λίμνη, μια από τις μεγαλύτερες τεχνητές λίμνες στον κόσμο. Νομίζω μόνο την συναγωνίζεται εκείνη που βρίσκεται στην Κίνα. Είναι πάρα πολύ όμορφα, όλα τα έχουν κάνει με πολύ μεράκι, όπως βλέπετε. Εξαιρετικά. Τώρα φεύγουμε από το Απουσεμπέο και κατευθυνόμαστε προς το χώρο σταθμεύσεως. Φαίνουμε πίσω
αυτή την πανέμορφη λίμνη που υδραγωγεί την περιοχή και είναι από τον ποταμό Νείλο. Είναι φανταστική περιοχή. Είναι πολύ ωραία.